δίσκος μπαίνει κάτω από τη βελόνα και αρχίζει να γυρίζει λέγοντας τις δικές του ιστορίες. Μια εικόνα από το παρελθόν που κατάφερε να παρισφρήσει στην ψηφιακή εποχή. Ο νέος κόσμος πασχολείται, πιστεύω, πεθυμάζει το παλιό, το αίσθημα, το να έχεις το δίσκο, να το βγάλεις, να το βάλεις πάνω στο pick-up, να τον ακούσεις με εκείνον τον τρόπο, παρά να νουλα πάνω στο κομπιούτερ, να νουλα ψηφιακά. Είναι κάπου μια αντίδραση εναντίον της ψηφιακής εποχής, έτσι πιστεύω. Οι πωλήσεις δίσκων βινιλίου στο εξωτερικό έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ η Sony άρχισε ξανά την παραγωγή δίσκων αυτόν τον μήνα, καθώς είχε σταματήσει από το 1989. Έχει κόσμο που ασχολείται γουαλιά, έχει κόσμο που τώρα άρχισε να ασχολείται. Ο Κωνσταντίνος στο κατάστημά του έχει μεταχειρισμένους κυρίως δίσκους από ξένο, ελληνικό και κυπριακό ρεπερτόριο. Που κυπριακές κυκλοφορίες ευκάλαν το Raymond Seal του Μανί, το συνούρκο τους. Επίσης βρίσκω κάποτε παλιές κυπριακές ηχογραφήσεις. Κάποτε εμφανίζονται και σπάνιοι συλλεκτικοί που συνήθως αγοράζουν από το εξωτερικό, ταχυδρομόγια στο εξωτερικό. Ό,τι μουσική και αν ακούει κανείς, από blues ή έντεχνο μέχρι rock και heavy metal, μπορεί να την βρει σε βινήλιο. Η διαφορά από τον ψηφιακό ήχο, όπως λένε οι λάτρεις του βινιλίου, η ζεστασιά του ήχου στον δίσκο είναι μοναδική.